Μόλις κάναμε μια στάση με αυτό το αυτοκίνητο στην ακτή Τζόνι ή Τζονί, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη πώς το λέω. Τζόνι γράφεται και νομίζω προφέρεται Τζόνι ή Τζονί τέλος πάντων εδώ στην και Κύπρο. Και τώρα θα ανοίξουμε αυτή την ομπρέλα. Δεν είναι ομπρέλα, είναι τέντα. Ομπρέλα, τέντα, εντάξει, τα μπέρδεψα λίγο. Με έχει βαρέσει και ο ήλιος στο κεφάλι. Έχει πολύ ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο. Και θα κάνουμε λίγη σκιά με αυτή την τέντα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μπάνιο εδώ στην παραλία. Να ευχαριστηθούμε το νερό. Ανοίγουμε λοιπόν την τέντα. Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει και πολύ καλή σκιά. Είμαστε λίγο, η γωνία είναι λίγο κακή όντως, έτσι όπως το παρκάραμε το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, να την ξανατυλίξουμε και να αλλάξουμε τη γωνία. Θα την κρατάτε και εγώ θα ταράζω το αμάξι. Ωραία. Από ό,τι μας είπε η Χρυσάνθη, θα ταράξει το αμάξι. Που σημαίνει ότι θα το μετακινήσει. Την ώρα που κρατάμε εμείς τα κοντάρια της τέντας. Πάμε. Πάμε, ναι. Μετακινούμαστε όλοι μαζί, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και να μετακινηθεί μαζί μας και η σκιά. Μια χαρά! Μια χαρά. Ναι. Πάρ' το μπροστά και αριστερά λίγο. Τώρα πάμε όλοι προς τα μπροστά ταυτόχρονα και ακολουθούμε το αμάξι. Ωραία. Πολύ καλά αυξάνεται η σκιά όσο προχωράμε. Λίγο ακόμα και θα είμαστε σούπερ. Γυρνάμε λοιπόν το αυτοκίνητο κι άλλο, έτσι ώστε να έχουμε και θέα θάλασσα. Θα πάμε λίγο πίσω και θα έχουμε και θέα θάλασσα. Πολύ καλή σκιά, όντως. Όσο πάει αυξάνεται και η σκιά. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Τέλεια. Τώρα έχουμε σκιά. Θέα θάλασσα. Γιδωνείς. Ναι, λίγο να το σφίξουμε θέλει. Μια χαρά. Έχουμε εδώ καταπληκτική σκιά, δροσερό μέρος. Ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε το τραπεζάκι που είναι ενσωματωμένο στο αμάξι. Πατάμε το κουμπί, βγαίνει το τραπέζι. Χωρητό. Τυσσόμενο τραπέζι είναι. Και τώρα πρέπει να το ανοίξουμε. Σούπερ. Ωραία. Καλά είναι εδώ. Λίγο πιο μέσα. Έχουμε και το ψυγιάκι μας εννοείται. Η λεγόμενη παγωνιέρα, όπως την αποκαλούν εδώ στην Κύπρο. Την οποία θα τοποθετήσουμε ακριβώς δίπλα στο τραπεζάκι. Το οποίο λειτουργεί και σαν καρέκλα. Τι άλλο έμεινε? Καρεκλάκια. Τα καρεκλάκια. Σχεδόν. Έγινε παιδιά, απίστευτο. Ο Κωνσταντίνος ετοιμάζεται για βουτιά και εγώ παρατηρώ ότι το νερό είναι πολύ ζεστό. Πώς είναι? Είναι σαν φυσική πισίνα. Τέλεια. Ο Κωνσταντίνος και η Χρυσάνθη ήδη δοκίμασαν το νερό, αλλά εγώ θα βουτήξω κάπου αλλού μέσα σε αυτό το φαγητό. Πώς ήταν η βουτιά σας? Τέλεια. Υπέροχο το νερό. Καλό. Πολύ καλή, πολύ αναζωογονητικό το νερό. Έχουμε αγώ, έχουμε χαλούμι, ντομάτα, αγγούρι, παντζάρι, μανιτάρια, λίγο μαρούλι και καρότο. Και επίσης έχουμε κοκακόλα, έχουμε μπύρα και έχουμε και ταχύ. Ταχύ, δηλαδή ταχύνι και χούμους. Πάμε να φάμε, να το ευχαριστούμε. Yeah. Να κάνω κι εγώ μετά τη βουτιά μου. Γιατί το νερό ήταν υπέροχο. Το δοκίμασα με το πόδι μου, αλλά μετά θα δοκιμάσω και με το κεφάλι μου. Κολυμπήσαμε σε αυτόν τον υπέροχο βυθό. Έχει μέσα ψαράκια. Έχει μέσα κάτι σαν υφάλους. Δεν ξέρω αν είναι όντως ύφαλοι. Εδώ ο Κωνσταντίνος ετοιμάζεται να κάνει ντους. Βασικά κάνει ήδη ντους. Είναι το λάστιχο του αυτοκινήτου μας, παύλα σπιτιού μας. Έχει γλυκό νερό και μπορούμε να ξεπληθούμε μετά τη θάλασσα. Καλό! Πολύ καλό, πολύ χρήσιμο. Φεύγουμε από αυτή την πανέμορφη παραλία. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τα παιδιά επίσης. Φάγαμε, στήσαμε την τέντα μας. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι.